Αγαπητά μου χασιμωτάκια και μη χασιμωτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμωτάκι. Μιλάμε σήμερα για το θυροειδία αδένα και το σελήνιο. Πάρα πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι μια έλλειψη σε σελήνιο αυξάνει τον κίνδυνο της εμφάνισης μιας της λειτουργίας του θυροειδούς αδένα. Είτε υποθυροειδισμό, είτε υπερθυροειδισμό, είτε αυτοάνωσου νοσήματος του θυροειδούς αδένα. Συγκεκριμένα, το σελήνιο βοηθάει στη μετατροπή της ΤΑΦ4 σε ΤΑΦ3. Όμως, βοηθάει επίσης και στη ρύθμιση των αντισωμάτων κατά του ιστού του θυροειδούς αδένα, κατά της θυροτροπού ορμόνης, όμως γενικότερα δείχνει ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Το σελήνιο λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο η ευεργετική του δράση στα αυτοάνωσα νοσήματα του θυροειδούς αδένα ή μόνο στο θυροειδή αδένα, όμως όπως δείχνουν πάρα πολλές έρευνες, ακόμα και σε καρκινικά κύτταρα και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Φαίνεται μάλιστα ότι όταν υπάρχει έλλειψη σε σελήνιο, σε ένα άτομο, αυτό μπορεί πολύ πιο εύκολα να παρουσιάσει μια αυτοάνωση πάθηση ή ακόμα και καρκίνο. Μελετάτε το πώς συνδυάζεται ή το ποια επίδραση έχει το σελήνιο και σε άλλες ασθένειες, όπως για παράδειγμα το άσθμα, την αρθρίτιδα, μέχρι και το αν επιδρά θετικά στη στηρότητα. Το σελήνιο είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο επειδή ο οργανισμός μας δεν μπορεί να το παράγει. Πρέπει να το λάβει από την τροφή του. Αναλόγως σε ποιο μέρος της γης ζούμε και αναλόγως με το πόση περιεκτικότητα σεληνίου υπάρχει σε κάθε τοποθεσία, αναλόγως και αντίστοιχα παίρνουμε το μέταλλο αυτό, το ιχνοστοιχείο αυτό. Γίνονται μάλιστα έρευνες πώς θα μπορούσαν στην καλλιέργεια των φυτών να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να αυξήσουν αυτό το μέταλλο και το ιχνοστοιχείο μέσα στις τροφές σε κάποιες τοποθεσίες. Οι ξηροί καρποί περιέχουν αρκετό σελήνιο. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί τύπου Brazilian Nuts. Φαίνεται να έχουν αρκετό σελήνιο. Υπάρχουν όμως και αποδείξεις ότι τα Brazilian Nuts περιέχουν και εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ραδίου και επίσης επιβαρύνονται πολύ συχνά από κάποιους συγκεκριμένους μύκητες μούχλας. Πολλοί τα αποφεύγουν τελικά γιατί το ράδιο είναι τοξικό. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να καλύψουν την έλλειψη σε σελήνιο με ανάλογα συμπληρώματα διατροφής, συμπληρώματα σελήνιου. Πώς θα καταλάβουμε όμως ποιο σελήνιο είναι το κατάλληλο? Αρχικά, όταν λαμβάνουμε συμπλήρωμα σεληνίου, είναι καλό να το λαμβάνουμε με βιταμίνη C. Βοηθάει στην απορρόφηση μέσα από το λεπτό μας ένδυρο. Ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να πάρουμε το σελήνιο? Η κατάλληλότερη ώρα για να πάρεις συμπλήρωμα σεληνίου είναι η πρωινή ώρα, εφόσον έχεις πάρει τη θυροξίνη, γιατί η θυροξίνη μετατρέπεται στον οργανισμό σε ενεργή μορφή ΤΑΦ3 και φρύ ΤΑΦ3, η οποία ελευθερώνεται στον οργανισμό και στον κύκλο του αίματος, άρα εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ και το σελήνιο και θα βοηθήσει στον οργανισμό σου κατευθείαν να πάρει την κατάλληλη ποσότητα σεληνίου και να τη διοχετεύσει εκεί που χρειάζεται. Και φαίνεται ότι το σεληνικό νάτριο έχει καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή απορροφάται πιο εύκολα και πιο καλά από τον οργανισμό. Γιατί? Γιατί ο οργανισμός μπορεί να δει πού ακριβώς, σε ποιο σημείο χρειάζεται αυτή τη στιγμή το σελήνιο και μπορεί να πάει και να χρησιμοποιήσει αυτή τη μορφή σεληνίου και να την τοποθετήσει ακριβώς στο σημείο του οργανισμού όπου έχει έλλειψη και ανάγκη. Γι' αυτό και πολλοί επιλέγουν να λάβουν σελήνιο σε μορφή σεληνικού νατρίου. Φαίνεται επίσης ότι το σελήνιο έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες, δηλαδή ιδιαίτερα καταπολεμάει τις ελεύθερες ρίζες και μάλιστα τις προλαμβάνει προτού προκαλέσουν οξυδοτική βλάβη μέσα στον οργανισμό.
Πολύ σημαντικό λοιπόν το σελήνιο, έτσι. Και εφόσον ο οργανισμός μας δεν μπορεί να το παράγει και το αποθηκεύει σε πολύ συγκεκριμένα μέρη του οργανισμού μας, μεταξύ αυτών και το θυρεοειδή αδένα, θα πρέπει εμείς να το δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Τι γίνεται όμως τώρα όταν κάποιο άτομο έχει πρόβλημα με το θυρεοειδή αδένα και ο θυρεοειδής αδένας έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα και αποσυντίθεται σιγά σιγά ή κατατρώγεται σιγά σιγά από την ασθένεια και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Άρα θα πρέπει να δίνει αρκετή ποσότητα σελενίου στον οργανισμό του, ώστε αυτό ανάλογα να μπορεί να καταπολεμάει και να βοηθάει στη φλεγμονή και στην παραγωγή όσο ακόμα μπορεί ο οργανισμός ορμονών, θυρεοειδικών ορμονών. Επειδή το σελήνιο βρίσκεται σε συχνά και περισσότερο σε κρέας, γαλακτοκομικά, στρίδια, ψάρια, πολύ vegan, μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης σελήνιου. Και αν όντως κάποιος πάσει ακόμα και από ένα αυτοάνοσο νόσημα, η ανάγκη αυτή θα αυξηθεί. Άρα είναι καλό από τη στιγμή που θα επιλέξεις αυτή την είδους διατροφή να παίρνεις και το ανάλογο συμπλήρωμα σελήνιο. Πώς διακρίνουμε μια έλλειψη σε σελήνιο? Είναι σχεδόν άμεσα εμφανή. Φαίνεται από τα νύχια και από τα μαλλιά μας. Όπως επίσης, στους άντρες μπορεί να φανεί στην ποιότητα του σπέρματος. Επίσης υπάρχουν αιματολογικές εξετάσεις όπου θα σου δείξουν αν έχεις έλλειψη σε σελήνιο. Μίλησε λοιπόν με τον γιατρό σου, μίλησε με τον ενδοκρινολόγο σου. Ακόμα δεν είναι επαρκείς οι έρευνες για το πόσο και πότε ακριβώς θα πρέπει να χορηγηθεί το σελήνιο. Γίνονται όμως εντατικά οι έρευνες αυτές, οι οποίες όμως δείχνουν και την πολύ πολύ καλή επίδραση του στον οργανισμό μας. Σε οργανισμό ο οποίος είτε πάσχει είτε δεν πάσχει. Άρα πρώτον, μια ισορροπημένη διατροφή όταν δεν πάσχεις είναι πολύ σημαντική και έπειτα, εφόσον πάσχεις από ένα αυτοάνοσο νόσημα, είναι άκρος απαραίτητη η λήψη σελενίου. Γι' αυτό μίλησε με τον ενδοκρινολόγο σου, μίλησε με τον γιατρό σου για το πώς θα προχωρήσετε στη λήψη σελενίου. Έχεις δει εσύ ότι έχεις έλλειψη σε σελήνιο? Έχεις δει εσύ βελτίωση από τη στιγμή που πήρες σελήνιο? Θέλω να μου πεις οπωσδήποτε την ιστορία σου, σχολίασε κάτω από το βίντεο εκεί που αναφέρει για τα σχόλια, ξέρεις. Εγώ οπωσδήποτε θα σου αναφέρω από κάτω τις έρευνες στις οποίες βάσεις αυτό το βίντεο και αν έχεις ερωτήσεις θα ήθελα πάρα πολύ να προχωρήσουμε αυτό το βίντεο και να εξελίξουμε αυτό το βίντεο και να δούμε περισσότερες έρευνες. Αν έχεις ερωτήσεις σχολίασε μου από κάτω και εννοείται κάνε εγγραφή και πάτησε like στο βίντεο αυτό και εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Όπως επίσης, άμα θέλεις και σε ενδιαφέρει, κοινοποίησε αυτό το βίντεο για να μάθουν κι άλλοι για το Χασιμωτάκι και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τον κόσμο στην ενημέρωση. Εδώ τα λέμε κάθε εβδομάδα στο Χασιμωτάκι. Γεια! Τώρα, πώς θα καλά... Εδώ.